centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλή, Γιώργο, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Τι γίνεται? Στην Ατσούλη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Το θυμάσαι, Γιώργο, ότι το συζητούσαμε από την πρώτη μέρα της καραντίνας και από την πρώτη μέρα των περιοριστικών μέτρων. Έτσι είναι, κύριε Νατσούλη. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι παρουσιάζονται κάποια φαινόμενα τα οποία θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ μικρή έκταση, ναι, από συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι, ναι, είτε ασυνείδητα είτε ευσυνείδητα είτε δεν τους νοιάζει, ναι, πέρα από τον εαυτό τους δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο, ναι, προβαίνουν σε αυτούς τους ψεκασμούς τους οποίους λέμε όποια ώρα θέλουν. Να πούμε ότι απαγορεύεται αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να ρατήσεις. Όλη την ημέρα. Ναι, όλη την ημέρα. Καμία ώρα της ημέρα, κατά τη διάρκεια, επιτρέπεται μόνο μετά τις 8 το βράδυ που πάει η μέλισσα κοιμάται και, και πριν τις 7 το πρωί που η μέλισσα είναι ακόμα μέσα στη φωλιά του. Ναι, το, ναι, θέμα δεν είναι να προστατεύσουμε μόνο τη μέλισσα σαν οργανισμός. Έτσι που προστατεύουμε και την πανίδα. Η μέλισσα πρέπει να καταλάβουν οι αγρότες ότι είναι, ναι, ένα σημαντικό ζωντανός οργανισμός ο οποίος βοηθά στην επικονίαση των φυτών και χωρίς αυτήν δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει και μετά και παραγωγή, δεν υπάρχει φυτική παραγωγή. Και στο εξωτερικό, έτσι είναι. Και στο εξωτερικό μπορώ να σας πω, ειδικά Αμερική, Καναδά, σε προηγμένα κράτη, προηγμένα όχι υγειονομικά όπως αποδεικνύεται τώρα, προηγμένα σε άλλα επίπεδα, είναι ότι πληρώνουν τους μελισσοκόμους να πηγαίνουν τις κυψέλες τους εκεί για να γίνεται η επικονίαση συγκεκριμένη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το οποίο είδαμε έκπληξη και σε μια προηγούμενη εκπομπή που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, από έναν αυτοδιοικητικό ο οποίος δήλωσε θα πάω να ψεκάσω και το πρωί. Ναι. Μου έμεινε, με έκανε τύπωση. Εδώ στην εκπομπή, εδώ στην εκπομπή. Ναι, ναι, στη δικιά σας. Είναι, ναι, προενδήμαρχος του Δήμου Βιτσίου. Ο λοιπόν, κύριος Τέρψης. Μου έκανε εντύπωση. Ο κύριος, ναι, για τον κύριο Τέρψη. Ναι. Μου έκανε εντύπωση και λέω, αν ένας ο οποίος έχει ασκήσει εξουσία, δεν γνωρίζει. Το είπε, φαντάζομαι, το είπε όχι. Με ποια έννοια? Το είπε με την έννοια του να ασκηθεί πίεση να αλλάξει αυτό. Καταρχάς, και ο ίδιος προφανώς δεν είναι φίλος. Καταρχάς είναι φίλος, ναι, γνωστός. Ναι, ναι. Αλλά απ' την άλλη, το είπε εδίμη του λόγου. Πέρα, ναι, όμως από αυτό, κάποιοι ακούνε. Ναι. Κάποιοι ακούνε κάποιους. Και οπότε σου λέει, αφού το λέει ο προεδρήμαρχος, γιατί να μην πάω κι εγώ. Σωστό. Η, ναι, ουσία είναι η εξής. Αυτή τη στιγμή είναι και ευκαιρία κιόλας για τους αγρότες αυτό που θα πω, ότι αφού, ναι, απαγορεύεται λόγω του κορονοϊού η, ναι, 8 μέχρι τις 8 το πρωί, από 8 βράδυ έως 8 το πρωί, ναι, οποιαδήποτε μετακίνηση, ναι, και αφού απαγορεύεται και στο κομμάτι το αγροτικό που αφορά το ψεκασμό που θα χρειαστεί αυτές τις μέρες να κάνουν, έτσι, απαγορεύεται, άρα πρέπει η πολιτεία να δώσει μία λύση. Έχουμε δύο νόμους που απαγορεύουν δύο πράγματα. Πρέπει να επιτρέψουν τους αγρότες, αφού απαγορεύεται το πρωί μέλισσα, δεν μπορούν να επιτρέψουν. Αν επιτρέψει η πολιτεία να πάνε να ψεκάσουν πρωί, mm-hmm, οι πρωί είναι, mm-hmm, κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα μετρούν απέναντι. Θα δημιουργήσουν μεγάλο θέμα. Αναφέρεται στην ανακοίνωση, και, Γιώργο, για εισαγγελέα. Ναι. Άρα λοιπόν την, ναι, επόμενη φορά πάτε εισαγγελέα. Όχι, εννοείται. Γι' αυτό είναι και προειδοποίησεις. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζω, έστειλα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή την επιστολή. Ναι. Τώρα ετοιμάζω μία επιστολή, γιατί είμαι και σπίτι, δεν είμαι στο γραφείο μου, λίγο ζορίζομαι, αλλά θα ετοιμάσω να στείλω σε δημάρχους, σε βουλευτές, στην πολιτική προστασία, σε όλους αυτούς τους οποίους, ναι, τους αφορά, στη Διεύθυνση Γεωργίας, παντού. Ναι, παντού, ναι, επιστολή, ναι, που θα λέει ότι. Όχι καταγγελτική πλέον, μία επιστολή, ναι, η οποία θα λέει ότι, κύριε, δέστε και το θέμα της μέλισσας. Ήδη τον Περιφερειάρχη τον έχω ενημερώσει, παλιός μελισσοκόμος. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Οπότε θα το δουν. Δηλαδή, όταν κάθεται πέρα αποφάσει, εγώ λέω τους διέφυγε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Θα πρέπει να τους επιτρέπουν αυτούς που είναι να ψεκάσουν, ναι, με ειδική άδεια που παίρνουν έτσι κι αλλιώς για τα φάρμακα που χρησιμοποιούν από την περιφέρεια, Φωστό, από το αρμόδιο γραφείο, να πηγαίνουν συγκεκριμένες ώρες. Ας πάνε με επιτήρηση αστυνομίας, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας που το μέτρο που κάνουν. Δεν είναι όμως θέμα υπομονής να κάνουμε και θα δούμε. Ήδη συνάδελφος εχθές μελισσοκόμος με πήρε τηλέφωνο και εξοργίστηκα και προβαίνω σε αυτά τα πράγματα που θα τα φτιάχνα έτσι κι αλλιώς, γιατί όπως είπατε και εσείς το είχαμε συζητήσει, αλλά δεν ήταν και ο καιρός για να βγούμε μέσα από αυτό που τραβάμε όλοι για να κάνω ενημερώσεις που θέλω. Όλους τους αγρότες και στον κόσμο αυτόν τον οποίο ενημερωθεί, yeah, κατάλληλα ότι για το θέμα της επικονίας και της μέλισσας, τι είναι η μέλισσα κλπ. Ευτυχώς για τον νομό υπάρχει σύλλογος αυτή τη στιγμή, ο οποίος δεν θα αφήσει τίποτα. Πήγε συνάδελφος λοιπόν και μου έστειλε 7 φωτογραφίες, οι οποίες ψέκαζε. Και μάλιστα του είπε: γιατί ψέκαζε το πρωί, θα καταθέσει τις μέλισσες. Άντε φύγει από εδώ, τον είπε.
Έχουμε τα ονόματα. Α, δημιουργούνται και θέματα στα χωράφια, λοιπόν. Έτσι, δημιουργούνται και μα θέματα. Μα ήδη πήγε κάποιο, ξέχασε. Εντάξει, Γιώργο, κοίταξε να δει και τα νεύρα των αγροτών αυτόν τον καιρό που δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά του όπω θέλουν και αυτά είναι λίγο τεντωμένα. Και να καεί το σπίτι του γείτονα. Δηλαδή, όχι, με την έννοια ότι θέλει λίγο όλοι μα να δείξουμε λίγο αυτοσυγκράτηση. Γι' αυτό είπα η επόμενη φορά. Ναι. Γι' αυτό προειδοποιώ πρώτα, θα κάνω μια εβδομάδα έτσι μια επίθεση φιλική, εννοείται, ναι. Φιλική και ενημερωτική. Μετά δεν θα υπάρξει δικαιολογία. Όταν ενημερώσω όλους τους αγροτογρότες μέσω των αγροτικών συνεταιρισμών που έχουν και τα λοιπά και διαπιστώσω ότι όλοι ενημερώθηκαν, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει. Ένα είναι σίγουρο, Γιώργο, ότι και εσείς δεν θέλετε να χάσετε τα μελίτσια σας, αλλά ούτε και οι Γεωργοί τα θέλουν να τα χάσετε, διότι χωρίς τα μελίτσια δεν μπορούν να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους. Εδώ είναι. Άρα εδώ λοιπόν είναι πρέπει να συνεργαστείτε με μένα. Μπράβο, δεν το γνωρίζουν. Αυτό είναι δυνατόν. Αυτό, αυτό το μαθαίναμε στο δημοτικό σχολείο. Πιστεύω, κοιτάξτε, αν γίνει μια έρευνα η οποία πρέπει να επιστημονική, δεν ξέρω με γιατρούς στην περιοχή του κάμπου της Μαυρόβου ή οτιδήποτε, εγώ εντελώς που έχω πολλούς φίλους αυτά, υπήρχαν πάρα πολλές τερατογεννήσεις, υπήρχαν πάρα πολλοί που ψεκάζαν και χωρίς μάσκες κάποιοι. Μάλιστα. Πάρα πολλοί θανάτοι από καρκίνο, αν γίνει πραγματική έρευνα εκεί από θανάτους και αυτά για χρόνια αυτά. Πολύ προσοχή, λοιπόν. Υπάρχει άγνοια. Μάλιστα. Υπάρχει άγνοια. Και να σας πω και κάτι. Σε τι διαφέρει το να βγω και εγώ που έχω κορονιέο ή εσείς να πάμε βόλτα και να κολλήσουμε άλλους 15. Μάλιστα. Τι διαφέρει. Τι μας νοιάζει αν έχουμε, αφού είμαστε καλά εμείς, είμαστε φορείς. Τι μας νοιάζει. Δεν είναι έτσι. Άρα πρέπει να σε προσέξω και να με προσέξεις. Πρέπει να σε αγαπάω και να με αγαπάς. Άρα πάμε στο εμείς. Γιώργο, εύχομαι να μην σε ξαναπαρώ τηλέφωνο. Γι' αυτό το θέμα τουλάχιστον. Κοίταξε, όχι. Εγώ θα σας αναπάρω πλέον για την ενημέρωση που σας είπα. Ωραία. Το κακό που περνάμε. Γιατί την επίθεση φιλίας που θα κάνω και ενημέρωση σε αυτά, φυσικά θα χρειαστώ και εσάς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.